Κλείστε μου, σας παρακαλώ, τον εκλογικό νόμο. Σας λέω λοιπόν. Εσείς λοιπόν, αν είχατε τη δυνατότητα, αν ήσασταν σήμερα εντός βουλής, θα τον ψηφίσατε. Εγώ λοιπόν σας απαντώ ευθέως ότι ναι, θα τον ψήφιζα. Γιατί έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η κατάργηση των πόνους δεν είναι μια αριστερή πολιτική. Δεν είναι ένα ζήτημα συνέπειας, αν και είναι κανείς συνεπής ως αριστερός που πιστεύει στην απλή λογική, αλλά γιατί έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα μπόνους στο πρώτο κόμμα, κύριε Σαχίνη, ήταν ένας από τους βασικούς μηχανισμούς που οδήγησαν την Ελλάδα μέσα από τη διαδρομή 35 ετών μεταπολίτευσης στη χρεοκοπία. Και εξηγώ πώς έγινε αυτό. Όταν βάζεις στο κόμμα εξουσίας μπροστά του το καρότο των 50 εδρών, του λες κάνε τα πάντα για να το κερδίσεις. Τα κόμματα λοιπόν κάναν τα πάντα για να κερδίζουν τον πόνους της ενισχυμένης αναλογής στα κόμματα εξουσίας. Τι κάνανε δηλαδή? Λέγανε ναι σε όλους, ναι σε όλα τα αιτήματα, παράλογα, άδικα, ρουσφετολογικά, και λέγανε και τα πάσης φύσεως ψέματα. Γιατί το ΔΕΛΕΑΡ ήταν τεράστιο. Ο άλλος έπαιρνε 50 έδρες, γινόταν πρωθυπουργός. Για μία ψήφο διαφορά. Έχανε για μία ψήφο διαφορά, στερείτο τις 50 έδρες, έχανε την πρωθυπουργία και έπρεπε να υποβάλει και την παραίτησή του από αρχηγός κόμματος. Αυτό λοιπόν ήταν ένας μηχανισμός που εξώθησε, κατά τη γνώμη μου, τα κόμματα να υπερχρεώσουν τη χώρα λέγοντας ναι σε όλα τα αιτήματα. Άρα λέω ότι η κατάργηση των πόνους είναι μια άκρος προοδευτική αυτή τη στιγμή επιλογή, εξυγειαντική, γιατί ακυρώνει και αχρηστεύει έναν από τους βασικούς μηχανισμούς που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία. Πώς απαντάτε? Σας έλεγα λοιπόν ότι δεν μπορώ, και τελειώνω την απάντησή μου, κύριε Σαχίνη, δεν μπορώ να κάνω συζήτηση στην Ελλάδα σήμερα και να μην έχει η συζήτηση αυτή η αφετηρία ότι αυτή η χώρα χρεοκόπησε. Δεν μπορώ να ακούω ανθρώπους να μιλούν για τον εκλογικό νόμο αγνοώντας ότι μιλούν σε μια Ελλάδα η οποία χρεοκόπησε και που εγώ ισχυρίζομαι. Να δούμε ποιος είναι ο αντίλογος. Κατά τη γνώμη μου, μακάρι να υπάρχει, μέχρι στιγμής δεν τον έχω ακούσει. Εγώ λοιπόν ισχυρίζομαι ότι χρεοκόπησε εξαιτίας και αυτών των πόνους.